Μαζί μου απόψε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ρωτάμε τα πάντα σχεδόν. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης όπως νομίζει. Δεν θέλει το ρωτάτε. Τέλος του 2015 λοιπόν θα αρχίσει να φαίνεται στους Έλληνες. Εάν δεν μπούμε σε περιπέτεια ενδιάμεσα, τονίζω αυτό έτσι. Ναι. Τι εννοείται, πορεία, τι εννοείται να πω. Αν υπάρξει πολιτική αστάθεια, εκλογή και τα υπόλοιπα, προφανώς αυτό θα πάει περίπατο αναλόγως του χρόνου που θα μας πάρει να ξαναισορροπήσουμε. Ναι. Η οικονομία, να φανταστείτε, έχουμε κάνει 4 ώρα που προσπαθούμε να φυτέψουμε ένα σπόρο. Φυτέψαμε το σπόρο και τώρα έχει βγει μέσα από το χώμα ένα μικρό πράσινο φυλλαράκι. Τα λέτε πολύ ωραία, παραστατικά όλα. Το κοιτάμε όλο πάνω το πράσινο φυλλαράκι. Μην φεύγετε από την κάμερα, γιατί έτσι όπως κάνετε φεύγει από την κάμερα. Το κοιτάμε όλο το πράσινο φυλλαράκι, το έχουμε ρίξει, το ποτίζουμε, το βάμε το λίβασμα, έχετε το βλέπει, ξέρω εγώ, ο γεωπόνος, ο αέρας να μην είναι καλός. Ξαφνικά μας έχει την ιδέα, μόλις βγείτε από το πράσινο φυλλαράκι, να πάρουμε πάνω και να χρωμητήσουμε το πράσινο φυλλαράκι. Αν μας συμβεί αυτό, ξαναγίνουμε στο 2010. Πείτε μου κάτι. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, καταγεγραμμένη ανεργία. Σε έναν άνεργο ή σε μια άνεργη γυναίκα, μια κοπέλα, ένα νέο άνθρωπο, μια νέα. Ένα σαραντάρι, ένα πενιντάρι που δεν έχει δουλειά και δεν έχει μεροκάμα, δεν έχει λεφτά το σπίτι. Τι του λέτε, τι. Μα εμείς μαχόμαστε για να βρει δουλειά. Πώς θα βρει δουλειά αν δεν έχουν ξένες επενδύσεις. Εσείς τι λέτε σε έναν άνεργο σήμερα. Πώς θα βρει δουλειά αν δεν αυξηθεί το ΕΠ. Πώς θα βρει δουλειά αν δεν πάρει προσωπικό. Αναρωτιόσαστε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλήθεια. Και αναρωτιέμαι και πάρα πολύ στεναχωριέμαι και πάρα πολύ καταλαβαίνω πώς περνάνε και έχω και δικές μου προσωπικές ιστορίες και έχω επιχείρηση ο ίδιος και έχω χρειαστεί να μπορώ να πληρώσω τους φόρους μου και έχω χρειαστεί να κάνω ρυθμίσεις. Δεν θα μου τα πει άλλο. Ναι. Δεν λέω ότι είμαι στο σημείο εκείνο του ανέργου προς Θεού. Έτσι, προφανώς αυτό είναι στην πιο δύσκολη θέση της κοινωνίας μας και για να δουλέψουμε περισσότερο από όλους ότι γίνεται πιο γρήγορα. Mm-hmm. Αλλά στον άνεργο πρέπει να λέμε αλήθεια, όχι να λέμε ψέματα. Με αλήθεια για να βρει δουλειά ο άνεργος λοιπόν, πρέπει η χώρα να μην έχει φασαρίες. Γιατί? Mm. Γιατί αν έχει φασαρίες, η οικονομία θα πάει προς τα πίσω. Τι εννοείται φασαρίες? Αν πάει προς τα πίσω, θα έχουμε περισσότερους ανέργους. Τι εννοείται φασαρίες? Θέλω να σταθούμε λίγο η σε αυτά που λέτε. Για αστάθεια, διαβάζετε ξένο τίποτα με περιμένετε. Σήμερα New York Times διαβάζετε. Ναι, για πείτε μου. Τι... Λέει, πέρασαν τα stress test οι ελληνικές τράπεζες. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, αλλά απομένει και η πολιτική εκκρεμότητα. Και όσο απομένει η πολιτική εκκρεμότητα, στην Ελλάδα να αγοράζουμε. Απλά. Θα γίνουν εκλογές νομίζω το Μάρτιο και θα υπάρξει πάλι μια πολιτική εικόνα ομαλότητας. Γιώργο Λαπαβίτσα το διαβάσατε. Πιο απλό, τον διαβάζω συχνά. Ο κ. Λαπαβίτσας είπε κάτι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει δε που οι τουσίες έχουν και εξεμπάργκο σε μένα, ναι. Επειδή είπε αυτό που είπα για τις κρατήσεις. Θα έρθουμε τώρα, ερχόμαστε σιγά σιγά. Αλλά πήγαν στο αγαπημένο σας θέμα. Πήγαν στο Λαπαβίτσα το βιβλίο και χειροκροτάγανε. Ο Λαπαβίτσας το είπε τρεις χειρότερα από μένα. Τι είπε ο κ. Λαπαβίτσας, δηλαδή. Είπε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει όντως να εφαρμόσει το πρόγραμμα που εξήγηλε ο κ. Τσίπρας στη ΔΕΘ, εάν θέλει όντως να το εφαρμόσει, θα πρέπει να προετοιμάσει από τώρα το λαό για σύγκρουση με την Ευρώπη και πολύ μεγάλη δοκιμασία. Λαπαβίτσας. Ποια είναι η διαφωνία με τον κύριο Λαπαβίτσα? Δεν τον παίρνουν, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ πολύ σοβαρά τον κύριο Λαπαβίτσα. Δεν τον παίρνουν, δεν του αρέσουν τώρα αυτά που λέει. Έτσι μου λένε. Έτσι μου λένε άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ με του οποίου συνομιλώ. Ο κύριο Λαφαζάνη, από το ξέρω. Μα είναι φίλοι. Είναι ο κύριο Λαφαζάνη χειροκροτούσε το βιβλίο του κύριου Λαπαβίτσα. Είναι φίλοι. Ο κύριο Λαφαζάνη είναι κοινοβουλευτικό στο κράτο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν χειροκροτούσε. Είναι επικεφαλή του αριστερού ρεύματο. Πήρε στην τελευταία ψηφοφορία 61-76-69 το αποτέλεσμα. Με συγχωρείτε, δεν το σαμπλώ. Λοιπόν, επανέρχομαι όμω. Έχει δίκιο ο κ. Λαπαβίτσας. Η διαφωνία μαζί του είναι στη συνέχεια. Εγώ λέω ότι αυτή η φτώχεια που λέει και η μεγάλη δοκιμασία ήταν για πάντα, εκείνο λέει θα ήταν για 3-4-5 χρόνια. Το ότι θα υπάρχει όμως τρομερή φτώχεια έτσι και βγουν αυτοί, λέει θα γίνει. Θα αναπολύει το μνημόνιο σε εποχή παραδείσου. Τέτοιο πράγμα δεν είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκτός και αν κάνουν τη μεγάλη κολοτούμπα. Περίμενε. Εάν κάνουν τη μεγάλη κολοτούμπα και δεν διαρρήξουν το μνημόνιο, δεν αλλάξουν του νόμου, δεν τσίχνουν με την Ευρώπη, οκ, okay, με διαφορά όμως εκεί. Θα έχουμε αντιμετωπίσει με δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο, χρειαστήκαν εξάμηνο, εφτάμηνο, αν κάνουν την κολοτούμπα να του εμπιστευτούν οι ξένοι, άρα πάει όλη η οικονομία προς τα πίσω. Το δεύτερο είναι εσωτερικά στο κόμμα του, αν θα επιτρέψουν οι μεν να κάνουν κολοτούμπα ή δε. Πολύ το αμφιβάλλω, άρα θα μπούμε σε νέα περιπέτεια πολιτική. Ναι. Και το τρίτο, άντε και την κάνανε. Μπορούν να κυβερνήσουν. Γιατί να μην μπορούν. Την κυρία Δούρου την έχετε καταλάβει 55 μέρες έχει κάνει την περιφέρεια. Τι έχει κάνει, η κυρία Δούρου ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία των λογικών ανθρώπων να σώσουν τη χώρα. Διότι ευελπιστώ ότι με τον ρυθμό που πάει. Όταν θα φτάσουμε στις κάλπες, θα ακούνε ΣΥΡΙΖΑ, θα τρέχουν όλα να κρυφτούν. Δεν έχω συναντήσει περιφερειακή διοίκηση. Εγώ είμαι περιφερειακό σύμβουλο με το παρελθόν, την ξέρω την περιφέρεια. Ναι. Ήμουν επασχολή περιφερειακή κτλ. Ναι. Σε 55 μέρες να έχει κάνει τόσα λάθη. Δηλαδή είναι θαύμα, είναι ένα ποίημα, ένα πολιτικό ποίημα. Κάνει μόνο βλακίες. Είναι φοβερό αυτό. Ναι. Τώρα δεν έχω την κυρία Δούρου να απαντήσει. Θέλω να σα πω μια τι έχει κάνει. Θέλω να σου πω ότι πήγε και είπε στην αρχή θα φέρουμε τα σκουπίδια από την, θα πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας στην Κίνα, το θυμάσαι αυτό. Ναι. Και όταν έκραξε το σύμπαν, είπε δεν το είπα ποτέ. Θέλω να σου πω ότι είπε θα κλείσω τη φυλή και τελικά δεν μπορεί να την κλείσει, γιατί αν κλείσει τη φυλή δεν μπορεί να πάρει τα σκουπίδια. Ναι. Θέλω να σου πω ότι είπε θα καταργήσει τον περιφερειακό σχεδιασμό και μετά στον προπολογισμό έβαλε τη συνέχεια του γραμματικού. Θέλω να σου πω ότι φρίσα και το γήπεδο τσάκι και το χρηματό του κανονικά. Θέλετε να σα πω ότι λέγα για τι καθαρίστριε και τώρα προλαμβάνει ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού. Θέλω να σου πω για την πλημμύρα που η περιφέρεια ήταν απούσα. Ναι. Αυτό δεν την κάλεσε ο Σαμαράς στη σύσκεψη. Όταν ήρθε από τη σύνοδο κορυφής ο Σαμαράς, την κυρία Δούρου δεν την κάλεσε. Έκανε σωστά ή λάθος. Από ό,τι ξέρω, δεν είχε ο Σαμαράς την ευθύνη της σύσκεψης. Σε κάθε περίπτωση. Μα προείστατο της σύσκεψης.
Ποιος την είχε την ευθύνη. Την οργάνωσε, που τη γνωρίζω, το Υπουργείο Εσωτερικών. Καλά, είναι Υπουργείο δυνατόν Υπουργείο. Λοιπόν ο κύριος Δινόπουλος ή ο κύριος Κικίλιας να μην καλούν την Περιφερειάρχη. Τονίζω, είναι λάθος ή σωστό. Μα, πείτε. Τονίζω ότι κακώς δεν προσεκλήθη. Έπρεπε να έχει προσκληθεί. Εγώ είμαι καθαρός αυτό. Κακώς δεν προσεκλήθη. Προσέξτε όμως. Αυτό η σύσκεψη είναι μετά την καταστροφή. Ναι. Φταίει δούρου δηλαδή για την καταστροφή. Έχει φταίει, αναλάβει εδώ και 30 μέρες και φταίει δούρου. Μα θέλετε να σου πω που φταίει. Ναι. Αυτό καταλάβει. Έπρεπε να πάρει μια μπουλντόζα να πάει να φτιάξει τα. Όχι βέβαια, είπα εγώ θα φτιάξουμε την μπουλντόζα. Αλλά πείτε μας, τι εννοείτε. Ούτε σε 50 χρόνια δεν φτιάχνουν αυτά αντιπλημμυρικά έργα για μην πλημμυρίζουν τα συγκεκριμένα κομμάτια. Γιατί δεν τα φτιάχνουν οι κυβερνήσεις αυτά. Γιατί ό,τι και να κάνεις, 700 δισεκατομμύρια να ρίξεις, αν σήμερα έχουν πάει και έχουν χτίσει μέσα στα ρέματα. Ποιος επέτρεψε λοιπόν και μπαζωθήκαν τα ρέματα. Εκεί θα πλημμυρίζει. Χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Για να μπαζώνεις ένα ρέμα δεν είναι εύκολο πράγμα. Το βλέπουν όλοι. Το κράτος δεν το έβλεπε. Το 60 έχει γίνει αυτά. Το κράτος δεν το έβλεπε. Το έβλεπε από το 60. Δεν είναι μόνο το 60. Ακούστε, δεν έκανα όμως η κυρία Δούρη για να το ξέρετε. Και εγώ θα σου το πω για να το ξέρετε. Είναι 30 μέρες η γυναίκα περιφέρειας. Βρε, άκου να ακούσεις, δεν έχεις 30 μέρες αυτό. Εγώ το έχω ζήσει στην περιφέρεια. Ναι. Προφανώς λόγω απειρίας δεν το έκανε. Δεν το είπε κανένας, πιθανό δεν έτυχε εδώ, λέει η γυναίκα. Δεν το ξέρε, δεν ήξερε τη δουλειά. Όταν εκδίδεται δελτίο από την ΕΜΗ επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και τη το λέω σήμερα που έχει εκδοθεί και νέο δελτίο καιρικών φαινομένων και το κάνει τώρα, για την Τετάρτη. Τι έκανε η περιφέρεια πάντα. Έστειλε πρώτα τα συνεργεία να δουν αν τα φρεάτε είναι καθαρά. Η ίδια δεν το άφηνε στους Δήμους να πει είναι αρμόδιο των Δήμων, ναι. Είναι η περιφέρεια. Δεύτερο, έβαζε όλα τα μηχανήματα στα κρίσιμα σημεία, στη Χαμοστέρνα, στη Θιβών κτλ. Με αντλίες. Εάν ήταν έντονο το φαινόμενο από την ΕΜΗ, νίκιαζε και τον ιδιωτικό τομέα περισσότερες αντλίες και έβαζε τις αντλίες να τραβάνε νερό από τις γωνίες που μαζεύονταν τα πολλά νερά να πάει κατευθείαν στον Κηφισό. Ναι. Αυτό γιατί το έκανε ο Σγουρός. Όχι για να σταματήσει την πλημμύρα. Η πλημμύρα θα γινόταν, σας είπα, αφού είναι εκεί τα ρέματα. Για να ανακόψει την ορμή του νερού. Τι έκανε λοιπόν, έκοβε τη μισή ορμή του νερού με όλα αυτά τα προληπτικά μέτρα τα οποία έπαιρνε, πλημμύζαν τις περιοχές, αν δεν καταστρέφονται τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και όλα τα άλλα που δέντε. Η κυρία Δούρ δεν ήξερε να κάνει δουλειά. Άλλοι λένε ότι ασχολείται με τον Πατούλη και αν θα κερδίζανε την ΚΕΔΕ. Άκουσα και αυτή τη θεωρία. Πάντως δεν έβαλε κανέναν. Επειδή δεν έβαλε κανέναν, δεν υπήρχε τίποτα για να ανακόψει τη ροή του νερού. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή φταίει η Δούρ, αυτό λέτε. Γι' αυτό που σας λέω τώρα, αυτή 100% η Περιφερειάρχης. 100% όμως. Εάν ήταν ο Σγουρός, αυτό δεν θα είχε γίνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί ήξερε να κάνει τη δουλειά. Ενώ η κυρία Δούρου δεν ήξερε να κάνει τη δουλειά. Πολύ απλά. Λοιπόν, η κυρία Δούρου είναι μόνο 30 μέρες, ένα μήνα στη θέση. Ακούστε με λίγο και εμένα. Εγώ τη δεύτερη μέρα στο Υπουργείο Υγείας με βγάζετε κι εσείς στα κανάλια και μου λέγατε για τον ένα καρκινοπαθή για το ένα νοσοκομείο. Αν και τη δεύτερη και την τρίτη, να μην σου πω και την πρώτη. Μην με τρελαίνετε τώρα. Δηλαδή, εγώ ως Υπουργός Υγείας έπατα ξέρω να τη δεύτερη μέρα η κυρία Δούρου όχι την 60η. Μην με τρελαίνετε τώρα, κύριε Λιάτσε. Να μας κρίνετε όσο έχουμε εξουσία το ίδιο. Ναι. Ή για δεν μου λέτε για το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού τι γίνεται, 50 μέρες αυτό είναι. Δεν έχετε ακούσει εσείς κύριε Λιάτσε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι είναι αντίθετα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού. Δεν έχετε ακούσει ότι λένε ότι αυτή είναι η σύγχρονη δουλεία. Δεν βάλαν την κυρία Κούνεβα στο Ευρωψηφοδέλτιο για να δείξουν την αντίθεση του ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού. Δεν τα ξέρετε αυτά. Δεν πήγε η κυρία Δούρου προχθές και ψήφισε στην περιφέρεια την κατακύρωση του διαγωνισμού Σγουρού. Τη στέλνει 50. Για τώρα δεν μιλάτε. Τη στέλνει 50 μέρες. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για εκ μέρου Φαρισαίοι υποκριτέ! Ηρεμήστε. Αυτή είναι η απάντηση. Ηρεμήστε. Εγώ δεν μπορώ να αλλά απαντήσω για την κυρία Δούρου. Δεν πειράζει. Αν θα είναι η κυρία Δούρου ένα βράδυ δεν εδώ πέρα, πειράζει. Θα καλέσω και εσάς και δεν την κυρία πειράζει. Δούρου να της τα πείτε. Να και να δούμε τι απαντήσεις θα πάρετε. Για να βλέπει ο κόσμος. Ναι. Κυρία Δούρου έλεγε προεκλογικά. Κινδυνολογείτε πάντως τώρα. Κινδυνολογείτε. Προσθέτω συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Έλεγε προεκλογικά η κυρία Δούρου ότι θα πολεμήσει τα έργα του Σγουρού γιατί εκπροσωπούν τη διαπλοκή. Δεν το έλεγε. Μήπως δεν έχει ακούσει το αυτό. Και έφερε τον προϋπολογισμό του Σγουρού και ψήφισε όλα τα έργα. Με συγχωρείτε τώρα. Με συγχωρείτε. Αν εσάς σας αρέσει να σας κοροϊδεύουν, είναι δική μου ευθύνη. Δεν μου αρέσει, κύριε Γεωργιάδη. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω. Ναι. Πες μου προεκλογικά, θα κάνω τον προϋπολογισμό Σγουρού. Και άμα θέλω να σε ψηφίσω. Μη μου λες, θα κάνω την επανάσταση του Παμάρος, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, ναι. Και να βάζει τσίφρα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτά να τα πείτε θα είναι, όταν θα είναι παρούσα η κυρία Δούρου. Εγώ δεν απαντώ εκ μέρους. Η κυρία Δούρου να βγει μαζί μου και τώρα. Αν θέλετε, πάρτε τηλέφωνο να βγει. Σας έχουν κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας θέλει. Δεν σας θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ούτε εγώ τους θέλω. Ναι, να μην βέτε αισθήματι. Αν και οι αποκλεισμοί εμένα δεν μ' αρέσουν, για να λέω την θέση μου. Δεν αποκλείω κανένα προς Θεού. Εγώ όποιον θέλετε να βγάλετε. Πάντως έχετε πει και πράγματα, ας πούμε, που. Εντάξει, τι να πω τώρα. Δηλαδή, θα έρθει καταστροφή. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει εγώ, εδώ Αρμαγεδόνας. Εσείς τα λέτε. Εσείς τα λέτε. Και τα λέτε πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Ένα λεπτό. Όταν τα λέω εγώ είμαι καταστροφολόγος. Όταν τα λέω ο Παπαβίτσας, τι είναι.
Είστε καταστροφολόγος. Ρε, ο Λαπαβίτσας τι είναι. Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Λαπαβίτσας. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Λαπαβίτσας. Τρία χρόνια. Καταρχάς ο Λαπαβίτσας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τρία χρόνια. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Λαπαβίτσας. Τώρα ο κύριος Λαπαβίτσας για να τα λέμε όλα. Ναι. Επί τρία χρόνια υποστήριζε φουλ το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Επί τρία χρόνια. Τον προτείναν από τον Λαφαζάνο, το αριστερό ρεύμα, για να κατέβει ο ψήφος αυτοβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τον κόψαν την κεντρική του επιτροπή. Ναι. Μην μου λέτε αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Λοιπόν, πάντως οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν τόσα χρόνια με Λαπαβίτσα που έλεγε εδώ για τη δραχμή και κατά του μνημονίου καλός. Και τώρα επειδή λέει έτσι και ο Τσίπρας πάει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του προελεύθερο για μεγάλη δοκιμασία και θα καταρρεύσει το χρηματιστήριο και θα ανεβούν τα σπρέτς και τώρα να γίνει κακός. Μην με τρελαίνε τώρα. Άνθρωποι, θα με αφήσετε να μιλήσω, ναι. Δεν με αφήνετε να μιλάω. Αλλά, λοιπόν, αλλά σε δίκιο, με συγχωρείτε. Σας. Άνθρωποι σας λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σκουρλέτης στη θέση σας ένα βράδυ μου είπε ότι ο κύριος Λαπαβίτσας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Σκουρλέτης καλώς το λέει. Ναι. Γιατί τώρα ο κύριος Λαπαβίτσας λέει πράγματα που δεν του συμφέρουν. Τι λέει ο κύριος Λαπαβίτσας, λέει το ίδιο που σας λέω και εγώ. Λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Ο κύριος Λαπαβίτσας βέβαια λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει την κολοτούμπα. Αυτό πιστεύει ο κύριος Λαπαβίτσας. Αυτό γράφει. Και γι' αυτό λέει πρέπει από τώρα να προετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον λαό για τη μεγάλη δοκιμασία. Προτείνει δηλαδή, grosso modo, το καταλάβετε, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει στους δρόμους και να λέει στον κόσμο: παιδιά, μόλις έρθω τώρα στα πράγματα, επειδή θα συγκρουστώ με τους εταίρους μας για το πρόγραμμά μας, να έχετε βάλει τώρα στα σπίτια σας τρόφιμα, λάδια, αλιές, να έχετε φάτε. Γιατί δεν έχετε φάτε, αυτό λέει ο Λαπαβίτσας. Βέβαια, αφού το λέει, δεν αρέσει ο Σκουρλέτη. Προφανώς δεν του αρέσει. Ναι. Πείτε μου κάτι τώρα, για να μιλάμε λίγο σοβαρά. Θέλω να μιλάμε σοβαρά. Θέλω σοβαρό κύριο Λαπαβίτσα. Θέλω να μιλάμε. Είναι συνεπής μαξιστής, κάνετε λάθος. Ναι. Πολύ σοβαρό. Δεν είπα ότι δεν είναι σοβαρός ο κύριος Λαπαβίτσας. Εγώ διαφωνώ μαζί του γιατί είμαι δεξιός. Μπορεί να μας εξηγήσετε έτσι πολύ απλά να καταλάβουμε όλοι και με ήρεμο τρόπο γιατί αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπορεί να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα έρθει η καταστροφή στον τόπο. Σας είπα γιατί. Υπάρχουν δύο. Που κατά τη γνώμη μου είμαστε ήδη μια κατεστραμμένη χώρα από τη σημερινή συγκυβέρνηση. Δύο ενδεχόμενα. Ναι. Το ένα ενδεχόμενο, σας είπα, είναι να κάνει την κολοτούμπα. Να μην εφαρμόσει αυτά που λέει. Εάν δεν εφαρμόσει αυτά που λέει, ναι, η χώρα θα μπλέξει σε τι πράγμα. Σε μια πολύ μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα πρώτων μεταξύ τους που θα τσακώνονται. Σε ποιο θέμα ακριβώς, πείτε μας συγκεκριμένα πράγματα θα μου λέτε. Είπε ο κύριος Τσίπρας, θα αυξήσει το βασικό μισθό από τα 500 στα 751. Μάλιστα. Άμα πάει να πειράξει αυτό το νόμο, αν ψηφίσει τέτοιο πράγμα, ναι, μόλις θα τον ψηφίσει, θα πάνε τα σπρέτ 2.000 μονάδες και οι αγορές θα είναι κλειστές. Πολύ απλά. Ναι. Λοιπόν, δευτερόλεπτα, δεν θα το σκεφτούν οι αγορές αυτή τη φορά. Μόλις θα στείλει σήμα έξω ότι πάμε να κάνουμε αυτά που κάναμε παλιά, η Ελλάδα είναι εκτός αγορών. Ταυτόχρονα, επειδή έχει παραβιάσει το νόμο που είναι μνημονιακός, δεν θα του δίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, από πού θα δανειστεί, κύριε Λιάτσα μου, για πείτε μου. Άρα, έχουμε αδιέξοδο. Έχουμε αδιέξοδο. Ωραία. Άρα, δύο ενδεχόμενα. Ή θα πάει να κάνει τον νόμο που λέει, ναι, άρα θα βρεθούμε ξαφνικά στο κενό, ή δεν θα τον κάνει. Αν δεν τον κάνει τώρα, ναι, θα γίνει αυτό που σας λέω το πρώτο, το ήπιο σενάριο. Σας ρώτησα πριν από λίγο. Πότε βλέπετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα. Σας είπα, μου είπατε, αν έχουμε ηρεμία. Μου είπατε, αν μπει πρόεδρος δημοκρατίας. Αφήστε μου όμως. Και δεν έχουμε εκλογές, σε ένα χρόνο από σήμερα. Αν έχουμε περιπέτεια, έχουμε εκλογές, πολιτική αστάθεια, ναι, άγνωστο. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω να ολοκληρώνω το ερώτημά μου. Ναι. Είπατε λοιπόν ότι σε 12 μήνες τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ναι. Δηλαδή σε 12 μήνες από τώρα. Ότι είναι ήδη καλύτερα τα πράγματα. Αλλά λέω σε 12 μήνες από σήμερα θα έχει ήδη αυτό γίνει αντιληπτό και στον τελευταίο. Πώς θα έχουμε αυξήσει στους μισθούς. Δηλαδή θα μπορούμε σε ένα χρόνο Σαμαρά. Αν είναι τότε στην κυβέρνηση, πρέπει, όχι όλους, θα μπορεί να πάει ο μισθός στα 751 ευρώ. Πάμε. Λάθος. Για το βασικό μισθό μετά τα άλλα πράγματα τώρα. Ναι. Γιατί πριν μιλάγαμε για τις χαμηλές συντάξεις, εκείνες πρέπει να ενισχύσουμε. Ναι, ναι. Επειδή είναι αδύναμη. Και για τους χαμηλό μισθό. Ναι. Για το γενικό. Όπως και έχουμε ψηφίσει και έχει το κάνει ο Γιάννης Οβρούτσης, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ένα μηχανισμό ο οποίος θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, δηλαδή από 1η Δεκεμβρίου του 2017. Ναι. Ο μηχανισμός αυτός είναι ο μηχανισμός βάσει του οποίου θα καθορίζεται στη χώρα ο βασικός μισθός. Γιατί ο βασικός μισθός, να το πάρουμε αφετηριακά. Πόσος θα είναι αυτός, λέει. Δεν το ξέρουμε, αφού δεν δουλεύει, ναι, ο μηχανισμός. Ναι. Ο βασικός μισθός δεν πρέπει να καθορίζεται την κυβέρνηση. Είναι λάθος να βγαίνει η κυβέρνηση και να ψηφίζει βασικό μισθό. Ο βασικός μισθός πρέπει να αντικατροπτίζει μόνο ένα πράγμα. Ποιο? Την αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας. Ναι. Όσο αυξάνεται την παραγωγικότητα της χώρας, θα αυξάνεται ο βασικός μισθός. Για να σας εξηγήσω τι έχουμε κάνει. Ο μηχανισμός λέει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και μαζί με τα πιστωτικά ιδρύματα και μαζί με τους εξαγωγείς, όλοι μέσα στο τραπέζι, θα μετράνε την αύξηση της παραγωγικότητας της πραγματικής οικονομίας και η αύξηση της παραγωγικότητας της πραγματικής οικονομίας θα μεταφράζεται σε αύξηση του βασικού μισθού και άρα και όλων των άλλων μισθών που συνδέονται μαζί του. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αυτό δεν θα γίνεται επειδή η κυβέρνηση θα πάρει ψήφους και θα βγαίνει να λέει τον κάνω τώρα 300 ευρώ πάνω ή 200 ευρώ πάνω. Ανάλογα αυτό θα γίνεται ανάλογα με την αύξηση της παραγωγικότητας. Μάλιστα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση μετά από ένα χρόνο οι μισθοί να είναι καθυλωμένοι στα σημερινά επίπεδα. Αν η παραγωγικότητα μας δεν αυξηθεί, φυσικά. Ε? Μάμα βγάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, μα έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας, εκλογές. Όχι, λέω για το Σαμαρά, εγώ λέω. Επειδή μας είπατε ότι σε 12 μήνες θα είναι εγώ καλύτερη κατάσταση. Ο Σαμαράς, ναι, με το πρόγραμμα που ακολουθεί, με τις τράπεζες να έχουν περάσει τα stress test, ναι, με την οικονομία της χώρας να βελτιούται, εγγυάται τι πράγμα. Τι πράγμα. Ότι η οικονομία πηγαίνει προς τα μπρος.
όσο η οικονομία πηγαίνει προς τα μπρος, αναλόγως θα παίρνει και ο κάθε πολίτης το μέρισμα αυτής της επιτυχίας. Σημαίνει αυξήσεις στους μισθούς, λιγότερη ανεργία, θέσεις εργασίας. Η ανεργία ήδη αρχίζει να στρίβει. Φυσικά θα είναι πολύ λιγότερη ενέργεια. Και όσο προχωράμε, θα στρίβει με μεγαλύτερο ρυθμό. Προφανώς. Ναι. Σας υπενθυμίζω ότι οι προβλέψεις της ΓΕΣΕ, του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ για το έτος 2013 ήταν 35% ανεργία. Ενεργία φρένα στο 27,7. Τώρα ανεργία είναι κάτω από το 26,5. Έχει αρχίσει και στρίβει. Βεβαίως. Αν μείνουμε σταθεροί στο τιμόνι και ακολουθούμε την πορεία που έχουμε χαράξει, θα πάει και παρακάτω. Και πολύ παρακάτω. Υπάρχουν μελέτες που μου λένε ότι μέχρι το 2018 και μέχρι το 2020 η ανεργία θα είναι στα σημερινά επίπεδα. Τώρα υπάρχουν και άλλες μελέτες που λένε στα σημερινά επίπεδα. Τι θα πει αυτό. Με τις μελέτες θα λέω ότι τα νούμερα τι λένε. Ναι. Ήταν 27,7. Πήγε 26,5. Λέγανε οι μελέτες οι αντιπολιτευτικές θα πάει 35%. Πέσαν έξω. Ναι. Αρχίζει να στρίβει το καράβι. Εγώ δεν σας λέω ότι ζούμε σε παράδεισο. Σας είπα σε παράδεισο, σε κόλαση μόνιμα. Μια σε κόλαση, όχι σε παράδεισο. Μια χώρα που δεν ξέραμε αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα στο ευρώ και αν θα έχουμε να φάμε και αν θα έχουμε φάρμακα και καύσιμα και σε 2,5 χρόνια τη έχει βγάλει μηδενικό έλλειμμα, πρωτογενές πλεόνασμα, μηδενικό γενικό πάλι έλλειμμα. Πάλι δεν έχουμε ούτε προβλησμό. Λεφτά για φαγητό, ούτε για φάρμακα, ούτε για καύσιμα. Αλλά, ανεργία πάρα πολύ μεγάλη κτλ. Εγώ σας λέω ότι η πραγματικότητα είναι αυτή. Αυτά δεν μπορώ. Τι δεν μπορείτε. Γιατί είναι λαϊκή. Παρουσιάζουν την Ελλάδα, λες, λένε οι Σομαλία και η Ρουάντα Μπουρούντι. Είναι λαϊκή. Δεν είναι η Ελλάδα η Ρουάντα Μπουρούντι, κύριε, ούτε η Σομαλία, ούτε η Λιβερία είναι η Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πολύ χάλια η Ελλάδα σήμερα. Είναι πολύ χάλια η Ελλάδα σήμερα. Περνάμε πιο δύσκολα το παρελθόν, αληθέσες τι, αλλά δεν είμαστε ούτε Λιβερία ούτε. Προφανώς ζείτε σε άλλη Ελλάδα εσείς. Στην ίδια Ελλάδα ζω. Δεν ζείτε στην ίδια Ελλάδα. Ακούστε όμως, μου πάτε για τα φάρμακα. Και αυτό είναι και λίγο η δική μου πρώην αρμοδιότητα. Ναι. Εγώ παρέλευα ένα Υπουργείο Υγείας, το παρέδωσα ένα χρόνο μετά, με 1 δισεκατομμύριο λιγότερα λεφτά ξοδεύουμε. Δώσαμε πλήρη νοσοκομιακή κάλυψη σε όλους τους ανθρώπους και τους ανασφαλείς τους. Ναι. Πλήρη κάλυψη πρωτοβάθμια σε όλους τους ανθρώπους και τους ανασφαλείς τους. Και είχε μεταβολήσει ένα μήνα μετά και ολοκλήρωσε την δική μου υπουργική εγώ και δώσαμε και κάλυψη φαρμακευτική σε όλους τους ανασφαλείς τους. Και πλέον ο ανασφάλιστος στην Ελλάδα πληρώνει συμμετοχή για τα φάρμακα όσο και ασφαλισμένος. Ναι. Μην μου λέτε λοιπόν αν έχουμε τα φάρμακα ή όχι. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και σε αυτό το τομέα. Ναι. Σήμερα ένας ανασφάλιστος πάει σε ένα νοσοκομείο και θεραπεύεται χωρίς να μπαίνει αυτό στη φορολογική του δήλωση. Αυτό έγινε επί κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν λέω επί Υπουργείας Γεωργιάδη. Πόσα... Λέω επί κυβέρνηση Σαμαρά. Κύριε Γεωργιάδη, βάλτε μια ανωτελεία. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι φτωχοί σήμερα στην Ελλάδα. Είναι πολλά εκατομμύρια. Είναι... Λέει η Βουλή 6,3. Είναι το 35% του ελληνικού πληθυσμού. Αλλά είναι πολλά εκατομμύρια. Είναι το 35% του ελληνικού πληθυσμού φτωχοί. Και ένα άλλο 35% είναι στις παρυφές της φτωχοποίησης. Δεν σας είπα ότι χρεοκοπήσαμε. Ναι. Ακούσε πόσο ωραία είναι η ελληνική γλώσσα. Επτωχεύσαμε, λέει η ελληνική γλώσσα. Έχετε ακούσει τον Τουρκού πει. Δυστυχώς επτωχεύσαμε. Η Ελλάδα σε 6 Μαΐου του 10 επτώχευσε. Εσύ τι λέτε. Ότι μπορεί μια χώρα να πτωχεύσει και να μην αυξηθούν οι πτωχοί. Ξέρετε τι λέω. Τότε δεν θα λέγαμε επτωχεύσαμε. Ναι. Θα λέγαμε επλουτεύσαμε. Αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι ότι τίποτα δεν είναι βέβαιο με τη σημερινή πολιτική φυσικά που ακολουθείτε. Με τη σημερινή πολιτική που ακολουθεί η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου για το μέλλον των Ελλήνων. Είναι απολύτως βέβαιο. Σας είπα. Απολύτως βέβαιο. Και ότι στρίβει το καράβι. Ότι στρίβει το καράβι. Μάλιστα. Μα δεν υπάρχει μία διεθνής μελέτη σήμερα από έναν ξένο οίκο οικονομικών που να μην λέει ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια. Ναι. Και δεν υπάρχει καμία σήμερα. Στους αριθμούς είναι καλύτερη. Ούτε μία που να μην λέει. Στους αριθμούς είναι καλύτερη. Αν δεν είχε λήξει ο πολιτικός δίμα στην Κάθε μέρα που περνάει ο λαός φτωχαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε πάει σε σούπερ μάρκετ τελευταία. Το Σάββατο πήγα και ψώνισα για το σπίτι μου. Λοιπόν, πήρατε πολλά πράγματα όπως παίρνατε παλιά. Όλοι μας έχουν μαζευτεί και εγώ το ίδιο. Πόσα λεφτά πληρώσατε στο σούπερ μάρκετ. Πλήρωσα 110 ευρώ. 110 ευρώ. Και τι πήρατε. Πήρα διάφορα τεχνά τώρα. Πήρα, μην πει συγκεκριμένα. Πολλά πράγματα ή λίγα. Αρκετά. Δεν πήρα και αρκετά λίγα. Πήρατε με 110 ευρώ. Αρκετά. Πάμε λέμε και ψέματα. Πήρα αρκετά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Η κατάσταση είναι πολύ κακή, κύριε Γεωργία. Δεν ξέρω, εσείς υποστηρίζετε την κυβέρνηση πάρα πολύ, τον πρωθυπουργό του Σαμαρά που σας έβγαλε και την κυβέρνηση και σας άλεξε παρότι έλεγε ότι ήσασταν και επιτυχημένος. Σας ξαναλέω. Λοιπόν, σας ξαναλέω. Ο κόσμος, το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού αυτή τη στιγμή περνάει πολύ άσχημα. Επτώχευσε. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει πτωχεύσει το 10 και να μην περνά ακόμα άσχημα το 14. Τι είναι ο Σαμαράς, σταυματοποιός είναι, ο Ιησούς Χριστός είναι. Μάλιστα. Να μιλάμε στο λογικά. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κρίνεται ο κύριος Γεωργιάδης για αυτά που λέει. Μερικές φορές κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.